Είναι σημαντικό τουλάχιστον για αρχή, σαν το πέταγμα των φτερών της πεταλούδας, ο Δημότης να λάβει την ενημέρωση. Εγώ αυτό, κύριε Δήμαρχε, το κάνω στο σπίτι μου, το κάνω στο ατελείο σου Βλέρη. Ναι, αλλά λέω ότι αυτό εδώ θα πέρα... μπορούσε ο καθένας στο σπίτι του να κάνει την οικιακή του κομποστοποίηση. Συμφωνούμε. Αυτά κάνουμε και ετοιμάζουμε εμείς και ο κόμπος να έχουμε. Και όποιος δεν έχει στο σπίτι του θα το δίνουμε εμείς, γιατί τώρα προχωρούμε σε μία δημιουργία. Ήδη έχει προχωρήσει σε ένα στάδιο προχωρημένο που θα μαζεύουμε όλη αυτή την οικιακή, δηλαδή τις τροφές ό,τι που σήμερα τα πετάμε στο σκουπιδότοπο. Εμείς τώρα θα τα μαζεύουμε σε ειδικούς κάδους, θα γίνεται κομπόστ, το οποίο θα το μπορούμε να το δίνουμε. Δημοτικό κομπόστ που θα έχει αντάλλαγμα ο Δημότης. Όποιος θέλει να πάρει. Μόνο που αυτό εδώ θα είναι μιας, δηλαδή είναι καλό, αλλά αυτό πρέπει να είναι στην παραγωγή. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς τώρα πρέπει να πάρει έκταση. Απλά σε προηγμένες χώρες, σε βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ο ίδιος ο Δήμος βοηθάει τον Δημότη, όποιος μπορεί στο χτήμα του, στην ταράτσα του, να κάνει την ενεργειακή του κομποστοποίηση με τους δικούς τους τρόπους, τους απλούς που μπορεί, ώστε όταν θα πάει ο Δήμος να συλλέξει τα οργανικά του απορρίμματα, να μην έχει τεράστιες ποσότητες να συλλέξει, να είναι λιγότερες ποσότητες και έτσι να βοηθηθεί η διαχείριση των απορριμμάτων. Άρα μπορεί ο Δημότης να ενημερωθεί μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Θα έχουμε και για οικιακούς κομποστοποιητές, σε ένα μεγάλο όποιος θέλει δηλαδή θα παίρνει και να το αξιοποιήσει. Αλλά αυτό εδώ που είναι μία πρόταση, πρέπει να πάρει χαρακτήρα πολιτικής. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, ότι τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να συνεχίζει η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είμαστε κύκλος, στα... Κυκλική οικονομία. Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί σήμερα. Η κυκλική οικονομία είναι 4 πολυεθνικές. Διότι όλος ο κόσμος για να φάει, για να μπορεί να έχει αυτά που πρέπει, είναι 4 πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες τι ελέγχουν. Ελέγχουν το σπόρο το βασικό, το οποίο εμείς δεν τον ελέγχουμε. Ελέγχουν την αρρώστιά του, ελέγχει την παραγωγή του, ελέγχει τα πάντα. Και εμείς τώρα επομένως, εκείνο που πρέπει να είναι, γνωρίζοντας σωστό αυτό, να το γνωρίζουν, να το γνωρίζουν για τα παιδιά μας, ότι έτσι, έτσι μεγαλώσαμε, έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά αυτό έχει ένα άλλο ουσιαστικό κομμάτι. Δεν θα ικανοποιηθούν οι διατροφικές μας ανάγκες μόνο με αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα δείγμα το πώς πρέπει να λειτουργήσει η κοινωνία μας και συνολικά ο πλανήτης. Δεν πρέπει να ενημερωθεί ο Δημότης. Βεβαίως, αλλά αυτό. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, αγαπητέ Δήμαρχε. Μα εμείς κάνουμε. Συμβάλλω σε αυτό. Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό προσπαθώ μέσα τώρα. Αποδεκτώ και αυτό να βοηθήσεις και εσύ και όποιος μπορεί να βοηθήσει για να αναδεικνύεται ότι σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα και αυτό. Είναι η παρέμβαση και η δύναμη των πολυεθνικών, ξαναεπανέρχομαι στο κρίσιμο ζήτημα. Παλιότερα, ξέρεις τι κάναμε εμείς με τις πατάτες. Πήγαινε και παίρνει την παραγωγή σου. Πήγαινε ο αγρότης, τι έλεγε, λιώσουμε την τάξη. Πήραμε την παραγωγή. Τώρα τι θα κάνω, το χρόνο τι θα έχω. Πήγαινε και διάλεγε τις καλύτερες πατάτες, το μέγεθος. Το οποίο πήγαινε και έφτιαχνε μετά έναν, όπως το έχεις σε αυτό εδώ το κομμάτι, στο τελάρο αυτό. Το τελάρο αυτό δεν είναι, θα το πετάγαμε. Λέω εγώ ότι τελάρα χρησιμοποιούσαν οι αγρότες, τα πηγαίνανε και τα βάζανε σε χώρους που θα να μην καταστραφεί, γιατί ήταν ο σπόρος του για την επόμενη παραγωγή της πατάτας. Είπαμε για το στάρι προηγουμένως, η πατάτα του κρεμμύδι, όλα. Έπρεπε να έχεις δικό σου σπόρο. Γιατί ντομάτα που λες, μα πώς εμείς, ας πούμε, πηγαίναμε μετά να κάνουμε την επόμενη παραγωγή. Αυτό ήταν ο τρόπος που έζησε ο πλανήτης. Έζησε. Όμως αλλά σήμερα, πρέπει να... Η παγκόσμια οικονομική κρίση επιτάσσει όλες αυτές οι εταιρείες να αρχίσουν να σκέφτονται. Δεν θα σκεφτούν, διότι σκέφτονται το κέρδος τους και το χρήμα τους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Να αλλάξει η μορφή ο τρόπος που θα έχει. Και το ξέρουν αυτό, γι' αυτό υπάρχουν και στρατηγικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο που οργανώνουν πώς θα αλλάξει το να έρθει το χρήμα, το πώς αυτό το τετραπάκ θα είναι ανακυκλώσιμο, το πώς όλα αυτά που θα χρησιμοποιηθούν
θα είναι προϊόντα από τη φύση και θα μπορούν εύκολα να ξαναγυρίσουν στη φύση. Είναι δηλαδή ένα άλλο είδος οικονομίας πλέον, που πρέπει όλες αυτές οι βιομηχανίες, είχε έρθει μια ωριακή στιγμή, να αρχίσουν να στρέφονται και γίνεται δειλά-δειλά κάποια βήματα, υπάρχει κάποια στροφή. Και είναι σημαντικό και για το Δήμο να δείξουμε τα πρώτα... Ο Δήμος, επειδή θέλει να μην ελέγχεται η ανθρωπότητα από 4 πολυεθνικές, τα κέφια τους, τα χρήματά τους, τα κέρδη τους, και τα κέρδη τους είναι δυστυχώς η ζωή μας, αυτοί μαζεύουν κέρδη και εμείς καταστρέφουμε τη ζωή μας, και αυτό γίνεται παντού, αυτό που είναι το κυρίαρχο είναι, δεν μπορεί να έρχονται αυτοί και να μας βάζουν σε έναν τέτοιο δρόμο, τα μεταλλαγμένα για παράδειγμα, με νομοθετικές ρυθμίσεις βάζουν ποσοστά πόσο μεταλλαγμένο θα τρώμε εμείς και τρώμε. Διότι θα πρέπει, θέλοντας και εμείς, η ικανοποίηση των αναγκών μας, η διατροφική, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, ελέγχεται από αυτούς. Αυτό εδώ έχει αξία, εάν παίρνοντας το κίνητρο από αυτό που κάνετε, να μετατραπεί και σε μια αντίληψη ότι σήμερα ποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις ό,τι θα πας να πάρεις. Ποιος θα καθίσει σήμερα που προλαβαίνει να δει και να διαβάσει τι γράφει εκεί πέρα αυτό που παίρνει και τρώει. Ποιος το παράγει. Γιατί χάθηκε εκείνος τη μια, για παράδειγμα, από την ντομάτα. Με ποιον τρόπο τι γίνεται. Ποιος ελέγχει, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, ας πούμε, ο αγρότης θέλει να προστατεύσει το προϊόν του. Είναι οι μεγάλες αυτές παραγωγές που γίνονται. Ποιος ξέρει τι ποσότητα φαρμάκων πέφτει για να φτύνει εδώ πέρα. Ούτε κανείς, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Στις προηγουμένες ευρωπαϊκές χώρες, στις προηγουμένες γίνεται αυτό. Είναι πρώτη στην κοπωστοποίηση, Δήμαρχε. Δεν είμαστε καν στο χάρτη. Η κοπωστοποίηση θα την κάνουμε. Δεν είμαστε καν αλλά στο χάρτη. Αλλά αν δεν πάρουμε την. Αν δεν καταφέρουμε να μπει στη ζωή. Δεν είναι χαζή αυτή με νομοθετικούς ρυθμίσεις απαγορεύουν σήμερα. Σήμερα οι αγρότες μας δεν μπορεί να πάει να κάνει μια παραγωγή ότι τους πας εσύ ένα σπόρο, ο οποίος είναι καταπληκτικός, δίνει γεύση στην ντομάτα, σπάρουν για παράδειγμα, είναι αυτό που ο πρέπει. Ο Δήμος δηλαδή σαν Δήμος δεν μπορεί να κάνει μια καινοτομία, και να κάνει μια διαφοροποίηση. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι η παραγωγή του Δήμου. Δηλαδή στο σπίτι μου δεν πρόκειται να κάνω παραγωγή η οποία θα λύσει το διατροφικό πρόβλημα της πόλης μας. Η παραγωγή γίνεται στα χωράφια. Μιλάμε για μαζική παραγωγή. Η μαζική λοιπόν παραγωγή, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν, έρχεται σούμε, και σου λέει, κύριε Έμο, εσύ... Είναι μια μικρή κοινότητα ουσιαστικά, μια κοινωνία. Αλλά δεν είναι ο κρίκος της παραγωγής. Είναι το πέταγμα, το φτερό της πεταλούδας. Το φτερό της πεταλούδας, άμα θα μείνει χωρίς φτερά, εάν κυριαρχούν οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με το χρήμα και το κέρδος. Διότι είπα προηγουμένως ότι αυτά δεν είναι λόγια, είναι ρύθμιση. Ψηφίστηκε μια εθνική στρατηγική στην κυκλική οικονομία. Ναι, η οποία λέει ότι, αν αυτή λέει ότι η Μοσάντο και η Μπάγκερ θα σταματήσουν. Πώς θα γίνει. Ναι, αλλά δυστυχώς άρα θέλει επανάσταση. Λέω κοντά σε αυτό έχουμε και την. Πρέπει να προσθεθεί ότι αυτό για να. Είναι ωραίο και πρέπει να γίνει πράξη σε όλη του την έκταση. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.